Σήμερα το Θάλας Βασίλης σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να καταγγείλουμε μια άδικη απόφαση που επιβλήθηκε σε άνεργο που δεν είχε να πληρώσει το εισιτήριο. Ουσιαστικά τα γεγονότα έχουν ως εξής. Το 2011 ο συνάδελφος επέβαινε σε λεωφορείο στη γραμμή του 11 συγκεκριμένα και δεν είχε το εισιτήριο γιατί όντως δεν είχε να πληρώσει, ήταν άνεργος. Πέδειξε την κάρτα ανεργίας στους ελεγχτές και τους είπε ότι δεν έχω να πληρώσω καθότι είμαι άνεργος και εντάξει, αφήστε με να κατέβω στην επόμενη στάση. Αυτοί αντιθέτως ασκήσανε βία, τους τριμώξαν στην άκρη, ουσιαστικά δεν τον αφήναν να κατέβει από το λεωφορείο και τον εξήβρισαν λέγοντάς του ρεμάλι, ας πούμε. Και σήμερα τι διεκδικείτε? Πρωτόδικα καταδικάστηκε σε μια πολύ βαριά ποινή, σε 22 μήνες φυλάκιση για τις κατηγορίες υποφαντικής δυσφήμισης και της ψευδής καταμήνυσης, επειδή είχαμε καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα όταν πήγαμε μήνυση, καθότι είχαμε υποστεί πολλές απειλές από το εκ μέρους του δικηγόρου του ΟΑΣΤ, ότι με ποιον πάτε να τα βάλετε τώρα με έναν κολοσσό τον ΟΑΣΤ και πληρώστε, ας πούμε, το εισιτήριο, και καταθέσανε και μήνυση σε μένα που ήμουνα, ας το πούμε, μάρτυρας, όχι ακριβώς αυτής μάρτυρας. Καταθέσαν και σε μένα μήνυση και εγώ πρωτοδίκως καταδικάστηκα σε 4 μήνες για συκοφαντική δυσφήμιση, όπου αυτή η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, μπήκε στο αρχείο, ήταν να εκδικαστεί στις 18 του Νοεμβρίου. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ και ζητάμε την πλήρη αθώωση, καθότι δεν μπορεί. Ήδη υπάρχει νόμος της κυβέρνησης, την οποία ο ΟΑΣΤ αρνείται να τον εφαρμόσει. Ζητάει περαιτέρω επιχορηγήσεις για να εφαρμόσει μια απόφαση που λέει ότι οι άνεργοι δεν θα πληρώνουν. Ήδη έχει περάσει αυτός ο νόμος και ισχύει από πρόπερση στην Αθήνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς ζητάμε, πέρα από την πλήρη αθώωση του κατηγορημένου, επειδή είναι άδικη αυτή η απόφαση, ζητάμε και σαν κίνημα παλεύουμε να μεταφέρω η μεταφορά των ανέργων και των εργαζομένων, δηλαδή, που δεν έχουν να πληρώσουν, δωρεάν.